Επανερχόμαστε στο στούντιο και στην συζήτησή μας με τον κύριο Λέκα. Κύριε Λέκα, να ρωτήσω καταρχάς, δηλώσατε πρόσφατα πως υπάρχουν φόβοι για νέες πλημμύρες στη Θεσσαλία μετά τον Αύγουστο. Πλέον πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι τέτοια φαινόμενα θα τα έχουμε συχνά. Και τον Αύγουστο μπορεί να υπάρχουν πλημμύρες, όπως είχαμε το παράδειγμα της Χαλκίδας πριν 3 χρόνια. Η πλημμύρα εκεί εκδηλώθηκε στις 4 Αυγούστου. Πλέον φεύγουμε από τα στενά χρονικά όρια εκδήλωσης των πλημμυρών στον ελληνικό χώρο, που είναι κατά βάση Οκτώβριος, Νοέμβριος και Φεβρουάριος, Μάρτιος, και το χρονικό διάστημα και το παράθυρο επεκτείνεται και διευρύνεται σε όλους τους μήνες κάθε έτους. Επειδή θυμάμαι ότι όταν είδαμε το φαινόμενο του Ντάνιελ, είχαμε πει ότι αυτό συμβαίνει μια φορά στα 1000 χρόνια. Οι επιστήμονες είχαν πει. Αυτό σημαίνει ότι πλέον θα το βλέπουμε πολύ πιο συχνά, σε μεγαλύτερη περιοδικότητα. Κοιτάξτε, ο Ιαννός και ο Ντάνιελ συνθέτουν ουσιαστικά την τεκμηρίωση της κλιματικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Ιαννός ήταν μια πλημμύρα της τάξης της χιλιετίας. Λέγαμε τότε, πριν 3 χρόνια, ότι ήμασταν οι άτυχοι ουσιαστικά σε αυτή τη χιλιετία. Και 3 χρόνια μετά εκδηλώθηκε ο Ντάνιελ με... Πάλι επίσης με μια περίοδο επαναφοράς 1000 ετών. Άρα σε 3 χρόνια μέσα έχουμε την εκδήλωση 2 έντονων καιρικών φαινομένων επίπεδου χιλιετίας. Αυτό και μόνο τεκμηριώνει την κλιματική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο. Και εσείς πιστεύετε ότι μπορεί όντως να έχουμε μέσα στο καλοκαίρι ένα αντίστοιχο φαινόμενο? Μπορεί να έχουμε ένα αντίστοιχο φαινόμενο, όχι βέβαια σε αυτή την περιοχή ειδικά, αλλά και σε κάθε άλλη περιοχή του ελληνικού χώρου και του ευρύτερου μεσογειακού χώρου, δεδομένου ότι αυτός ο χώρος αποτελεί και το hot spot της κλιματικής κρίσης. Τώρα, επειδή είδαμε την κατάσταση που επικρατεί στην Θεσσαλία, τι πρέπει να γίνει για να θωρακιστεί η περιοχή από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης? Αρκούν τα έργα στα ορεινά ή η διαπλάτηση της κήτης των ποταμών? Κοιτάξτε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα αυτόματο. Χρειάζεται ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο, ένα μεσοπρόθεσμο και ένα μακροπρόθεσμο. Αρχικά θα πρέπει να δούμε την απορροή στα ορεινά. Πρέπει να πιάσουμε την απορροή στα ορεινά. Εάν είχαν γίνει τα φράγματα του Μουζακίου ή της Πύλης, για παράδειγμα, δεν θα είχαμε τόσο έντονα φαινόμενα. Συνεπώς, πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε το νερό στα ημιορεινά, στη Δυτική Θεσσαλία δηλαδή, αλλά και στο Πύλιο, και να μπορέσουμε να απομακρύνουμε το νερό από τα παιδινά, δηλαδή κοντά στις εκβολές των μεγάλων ποταμών. Αυτή είναι η άμεση λύση η οποία θα πρέπει να γίνει μαζί με άλλες δράσεις. Δράσεις οι οποίες ουσιαστικά θα προφυλάξουν τον πληθυσμό σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, σε επίπεδο τριετίας, τετραετίας. Στη συνέχεια υπάρχουν σχέδια για την εξαετία, επταετία, και βέβαια το όλο σχέδιο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, έτσι ώστε να αποδώσουμε ένα θεσσαλικό χώρο ασφαλέστερο και με μικρότερη πλημμυρική διακινδύνευση. Οπότε δηλαδή θα είναι κατά κάποιο τρόπο πιο έτοιμος ο θεσσαλικός χώρος να υποδεχθεί φαινόμενα αντίστοιχα, αυτό ακριβώς, λέτε. Ακριβώς. Μάλιστα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο θεσσαλικό χώρο έχουμε τα συστήματα τα οποία είναι ιδιαίτερα τρωτά, γιατί αυτά τα συστήματα θίχθηκαν και πολλά από αυτά τα συστήματα καταστράφηκαν. Συνεπώς έχουμε υυξημένη τρωτότητα αυτή τη στιγμή στον θεσσαλικό χώρο. Ο κίνδυνος παραμένει ο ίδιος και κατά διάφορες απόψεις αυξάνεται ο κίνδυνος λόγω της κλιματικής κρίσης. Συνεπώς αυξανόμενος ο κίνδυνος και αυξανόμενη και η τρωτότητα μας κάνει μεγάλη διακινδύνευση. Δηλαδή η διακινδύνευση τι είναι? Είναι αυτό το σενάριο που περιμένουμε ότι μπορεί να εκδηλωθεί σε ένα οποιοδήποτε σημείο του ελληνικού χώρου. Υπάρχει μια συζήτηση για την μετεγκατάσταση οικισμών, για την μεταμόρφωση, αλλά και κάποιοι κάτοικοι του Βλοχού έχουν εκδηλώσει την επιθυμία. Ποια είναι η δική σας άποψη? Είναι θετική, αλλά είχα υποβάλει μια πρόταση για τους 50 οικισμούς που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Ιαννού και του Ντάνιελ. Η πρόταση αυτή τι περιλάμβανε? Περιλάμβανε τη μικροζωνική μελέτη και των 50 οικισμών που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο. Και με βάση αυτή την πρόταση, ορισμένοι οικισμοί ή θα έπρεπε να μετακινηθούν σε μικρή απόσταση ή σε μεγαλύτερη απόσταση, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Δυστυχώς όμως το θέμα αντιμετωπίζεται μόνο για τη μεταμόρφωση και μόνο για το Βλοχό. Δηλαδή 2 οικιστικές μονάδες από τις 50, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές βλάβες. Θα πρέπει να εκκινήσουν διαδικασίες, να δρομολογηθούν μικροζωνικές μελέτες, μελέτες δηλαδή που θα μειώσουν τον κίνδυνο σε 50 οικιστικούς χώρους στο θεσσαλικό κάμπο και στα ορεινά, έτσι ώστε
ώστε σε επόμενο φαινόμενο οι επιπτώσεις να είναι πιο μικρές. Στην έκθεση που επιβάλλατε, έχετε εκτιμήσει και ένα κόστος συνολικό για όλα αυτά τα έργα? Ένα κόστος αρχικό, γιατί το κόστος επιμερίζεται και στις τρεις φάσεις. Είναι 500.000 το πρώτο κόστος για την αναγνώριση και για τη διατύπωση απόψεων και κάποια μικρά έργα. Και στη συνέχεια υπάρχει ένα μέσο πρόθεσμο κόστος και ένα μακροπρόθεσμο κόστος, το οποίο δεν μπορούμε όμως να προσδιορίσουμε εάν δεν κάνουμε την πρώτη ουσιαστικά επαφή με το όλο πρόβλημα. Πάντως, όποιος ζει στην Ελλάδα καταλαβαίνει πλέον, το είπατε και εσείς, ότι φαινόμενα σαν τον Ντάνιελ, σαν τον Ιαννό, πιστοποιούν την κλιματική κρίση. Το βλέπουμε και στις πυρκαγιές, στις δασικές. Άρα πρέπει να συνηθίσουμε λίγο πολύ ένα καλοκαίρι που θα είναι γεμάτο πυρκαγιές, mega fires και ταυτόχρονα πλημμυρικά φαινόμενα του φθινόπωρου και ήπιους χειμώνες. Αυτό θα είναι το μοτίβο για τα επόμενα 10 χρόνια στην Ελλάδα, στη Μεσόγειο. Σε όλο το μεσογειακό χώρο και σε όλο τον κόσμο, θα λέει κανένας. Αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα, επειδή οι φυσικογεωγραφικές συνθήκες είναι τέτοιες οι οποίες επιτείνουν αυτά τα φαινόμενα, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε πιο νωρίς τις ξηρασίες και τους καύσωνες, όπως έγινε άλλωστε και φέτος και πέρυσι. Ναι. Σε πιο μεγάλα χρονικά διάστημα και οι ξηρασίες και οι καύσωνες, αμέσως μετά δημιουργείται το ευνοϊκό πεδίο για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Έχουμε εναλλαγή έντονων καιρικών φαινομένων, όπως αυτά που βιώνουμε ουσιαστικά εδώ και 3-4 χρόνια. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα ουσιαστικά δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία είναι καταστροφικά, με όλα αυτά που βλέπουμε, τις κατολιστήσεις, τις ερημοποιήσεις κτλ. Και όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό στο οποίο θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουμε. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα που είμαι και Θεσσαλός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης και του Ιαννού, μάλιστα στον Ιαννό, καταστράφηκε το πατρικό μου σπίτι. Και στον Ντάνιελ ήταν να προβληματιστώ πώς ο επιστημονικός και τεχνικός χώρος θα μπορούσε να κάνει κάτι έτσι ώστε να μειώσει τη διακινδύνευση η οποία υπήρχε. Θα επηρεαστεί και η αγροτική μας παραγωγή? Αυτό είναι σίγουρο. Και η αγροτική παραγωγή, αλλά και ο τουρισμός και όλες οι συνιστώσεις της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Αυτό σημαίνει ότι ο τουρισμός μας, για παράδειγμα, μπορεί να έρθει νωρίτερα πλέον. Δηλαδή, ο κόσμος να επιλέγει να έρθει στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, Μάιο, Ιούνιο παρά Ιούλιο, Αύγουστο, που θα επικρατούν καύσωνες συνεχώς. Αυτό είναι ένα από τα σενάρια. Το άλλο σενάριο είναι πιο δεσμενές, γιατί θα, λόγω των έντονων μεταβολών που θα υπάρχουν, θα επιλέγει κάποιος άλλους προορισμούς, ίσως πιο βόρεια. Mm-hmm. Άρα επίσης, δεν είναι τυχαία και τα δημοσιεύματα που είδαμε και στον Βρετανικό τύπο, βέβαια, που έλεγαν ότι πεθαίνει κόσμος λόγω του ακραίου καύσωνα που οι οργανισμοί των βόρειων χωρών, των ανθρώπων στις βόρειες χώρες, δεν μπορούν να το αντέξουν, δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Έχουν αντίκτυπο όλα αυτά και στον τουρισμό. Και βέβαια, εκείνο το οποίο φοβάμαι προσωπικά είναι οι γεωπολιτικές κρίσεις. Μαζί με τις κρίσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, μια παραμικρή αύξηση της θερμοκρασίας και των συνθηκών στην υποσαχάρια Αφρική θα δημιουργήσει τεράστια μεταναστευτικά ρεύματα προς τις χώρες μας, τις χώρες της Βόρειας Μεσογείου. Mm-hmm. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αναλύσουμε, να εξετάσουμε και να είμαστε να τα αντιμετωπίσουμε. Εντάξει, απλά τα νούμερα που έχουν ακουστεί είναι θηριώδη. Αν μιλάμε για 140 εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες, όπως προβλέπει ο ΟΗΕ, όχι η Ελλάδα δεν φτάνει, ολόκληρη Μεσόγειος δεν φτάνει για να τους φιλοξενήσει. Ακριβώς. Το 2015 που έγινε η Παγκόσμια Σύνοδος του Σεντάι με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, εκεί υπολογίσαμε ότι οι κλιματικοί πρόσφυγες θα ανέρθουν σε 275 εκατομμύρια Μάλιστα. μέχρι το 2030. Μάλιστα. Συνεπώς είναι το κυρίαρχο πρόβλημα αυτό, το οποίο θα δημιουργήσει και γεωπολιτικά θέματα. Τελευταία ερώτηση, κύριε Λόκα. Είναι αναστρέψιμη η κλιματική αλλαγή ή απλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτήν και ίσως να αποδειχθεί, να αποβεί και μοιραία για την, για τον άνθρωπο? Μπορούμε να την περιορίσουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να προσαρμοστούμε. Η προσαρμογή είναι και η επιταγή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Διαφορετικά δεν θα μπορούμε να αποφύγουμε την κατάρρευση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας.